Η προοπτική της Κρήτης στην πράσινη μετάβαση αλλά και η σημασία της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων με σύμμαχο την επιστήμη τέθηκαν επιτάπητος κατά τη διάρκεια ημερίδας παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη μείωση αποβλήτων με όφελος για τον πολίτη. Η έννοια της παραγωγής πλούτου είναι πολύ παρεξηγημένη. Ο πλούτος είναι ακόμα και τα τέλη που πληρώνουμε για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτά δημιουργούν μια οικονομία, μια κινούν την αγορά. Είτε αυτή είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αποκομιδή, είτε είναι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα απόβλητα. Άρα αυτό από μόνο του έχει πλούτο. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό που έχουμε μείνει πίσω είναι στην διάθεσή μας να διαχειριστούμε τα απόβλητα, στη διάθεσή μας να κάνουμε διαλογή στην πηγή, στη διάθεσή μας να εφαρμόσουμε τις νομοθεσίες και για μένα το πιο σημαντικό από όλα, στη διάθεσή μας να εφαρμόσουμε το πληρώνω όσο πετώ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη εφαρμογής αυτού του συγκεκριμένη πρόβλημα του νομοθέτη, στο οποίο υπάρχει στην Ελλάδα από το 2020. Ζητούμενο η διαχείριση αποβλήτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες και δι' για ένα τουριστικό προορισμό όπως η Κρήτη. Πρόκειται για μια διαδικασία που σύμφωνα με τους ξενοδόχους θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να εφαρμόσει και ο συγκεκριμένος κλάδος με γνώμονα τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που άπτονται του περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνίας. Όταν μάθαμε να ζούμε καλύτερα και το περιβάλλον θα μας σέβεται. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να δούμε λύσεις, να μας πούνε οι πανεπιστημιακοί διάφορα θέματα τα οποία ήδη τα πάνε μπρος. Από του χρόνου θα πρέπει κάθε κιλό που θα πετάμε να το πληρώνουμε, οπότε σίγουρα θα βάλω μυαλό. Το ζήτημα της λειψιδρίας που απλώνει τα δίχτυα της και στην Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο, όπου οι αρμόδιοι συζήτησαν για την διαχείριση του νερού, αλλά και την επόμενη ημέρα. Η λειψιδρία είναι αντεπόρτας που λέμε, δηλαδή είναι πρώτο θυρών. Δεν ασχολούμαστε με την ουσία του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα συνίσταται στο ότι από τις 100 μονάδες του φυσικού πόρου οι 12 είναι μόνο το πόσιμο νερό, 85% είναι το αρδεύσιμο. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν με την μεγάλη αυτή πληγή που είναι η διαχείριση του αρδεύσιμου νερού, η οποία οφείλεται στην έλλειψη υποδομών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Ηράκλειο να γίνει κυκλική πόλη. Αυτό σημαίνει ότι το Ηράκλειο πρέπει να προχωρήσει με μια διαφορετική νοοτροπία πια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Χρειάζονται καινοτόμες λύσεις πλέον. Πρέπει να περάσουμε σε άλλες δράσεις καινοτόμες που ουσιαστικά θα είναι με εξοικονόμηση του νερού και το πόσιμο νερό, αλλά κυρίως το νερό για καλλιέργειες που είναι και η μεγάλη κατανάλωση. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της συνέργειας των εμπλεκόμενων φορέων με φόντο τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.